άκρως επικίνδυνες εικόνες καταγράφονται στον εξωτερικό χώρο του 45ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου τη στιγμή που οι μικροί μαθητές κολλάνε με το τηλεοπτικό φακό να καταγράφει το κυκλοφοριακό χάος στο στενό δρόμο αλλά και την επικινδυνότητα η οποία χτυπά κόκκινο. Έπρεπε ο Δήμος να έχει μεριμνήσει ή η περιφέρεια, δεν ξέρω ποιος, σε ποιον ανήκει, να έχει κανονίσει τους δρόμους με ποια φορά θα πηγαίνουν τα αυτοκίνητα, γιατί γίνεται ο χαμός όπως το είπατε. Δεν έχει πεζοδρόμιο, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι γονείς, τα παιδιά. Γίνεται ένας χαμός. Από εδώ έρθει το λεωφορείο. Αναγκαστικά, όταν έρθει κάποιος από εδώ πέρα, δεν μπορεί να περάσει. Οπωσδήποτε κινδυνεύουν, θέλει προσοχή τα παιδιά στον δρόμο. Βγαίνουν, περνάνε αυτοκίνητα, κόρνες, ο εμποδίζει, κάτι πρέπει να γίνει. Όχι, πήγαινε πίσω, όχι, πήγαινε μπροστά. 15 λεπτά μετά τη μία, οπότε χτυπάει το σχολικό κουδούνι, εκατοντάδες μικρά παιδιά διασχίζουν τον δρόμο ανάμεσα σε αυτοκίνητα. Εικόνες που εγκυμούν κινδύνους και τη σωματική τους ακαιρεότητα. Δεν υπάρχει χώρο στάθμευσης πουθενά, ούτως ή άλλως. Όπως και επίσης, όταν ένα σχολικό σταματάει εδώ τώρα, όπως βλέπετε, δεν μπορεί να φύγει εάν είναι παρκαρισμένοι όλοι εδώ. Εννοείται ότι κινδυνεύουν. Γονείς που συνοδεύουν τα παιδιά τους λαχταρούν και προσπαθούν να έχουν τα μάτια τους 14, καθώς κινούνται ανάμεσα σε οχήματα τα οποία διέρχονται και από τις δύο κατευθύνσεις. Νομίζω ότι ο δρόμος είναι μονής κατεύθυνση από εδώ. Γίνεται κάθε μέρα φασαρία, κάθε μεσημέρι. Ένας χαμός. Για τα παιδιά μας είναι κίνδυνος η περιοχή αυτή. Δεν γίνεται και εδώ που είναι το ειδικό σχολείο. Δεν υπάρχει ούτε πινακίδα, ούτε ένα σωμαράκι να κόψει κάποιο ταχύτητα. Πρόκειται μάλιστα για ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία της Κρήτης, καθώς αριθμεί περισσότερους από 400 μαθητές, οι οποίοι προέρχονται από την περιοχή της Φινικιάς, Μαλάδων, Κάμπου Αγίου Σύλλα και Κορακοβουνίου. Απλά η σήμανση δεν έχει γίνει με ένα σωστό τρόπο, έτσι ώστε να φαίνεται και από τη δεύτερη πάροδο ότι απαγορεύεται. Γενικά η περιοχή έχει πρόβλημα με τους δρόμους, έχει πρόβλημα με τα πεζοδρόμια, δηλαδή πιστεύω ότι θέλει μια γενικότερη ρύθμιση αυτό το θέμα. Αυτό είναι το μοναδικό πεζοδρόμιο που διασχίζουν οι μικροί μαθητές. Πού καταλήγει? Σε στείλω. Γονείς καυτηριάζουν τη χαοτική κατάσταση που επικρατεί το μεσημέρι, την έλλειψη πεζοδρομίων αλλά και σχετική σήμανση, η οποία να προειδοποιεί τους οδηγούς ότι διέρχονται σε χώρο πλησίων σχολείου. Δεν έχει τα μπέρα να λέει μονόδρομος. Αλλά λοιπόν είναι διπλής. Πρέπει να προσέχουμε όλοι μας. Τα μάτια μας 14. Ένα ακόμη σημείο παγίδα για τα μικρά παιδιά κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός λίγα βήματα από το δημοτικό σχολείο. Η χώρα που όλα άνθιζαν. Κάπως έτσι οι μαθητές εμπνεύστηκαν το σχολείο τους, ευχόμενοι να ανθίζουν λόγω της γνώσης, όμως από την άλλη κινδυνεύουν λόγω της αδιαφορίας που όπως φαίνεται ανθίζει από τους αρμόδιους. Από την πλευρά μας ενημερώσαμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιάννη Αναστασάκη, ο οποίος όπως μας είπε θα εξετάσει το επίμαχο ζήτημα.